της νομικής υπηρεσίας για να κλητευθεί ο δόκτωρ Ανδρέας Μαρινελίδης, ιατροδικαστής από την Αγγλία, σε σχέση με τις διστάμενες αντικρουόμενες. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνομαι ιατροδικαστικές εκθέσεις, Έρικα, αλλά έχει απορριφθεί. Ακριβώς, ήταν ένα αίτημα της Γενικής Εισαγγελίας, κάτι κύριες και κύριοι, σε σχέση με τον ιατροδικαστή, τον δόκτωρ Ανδρέα Μαρινελίδη, ο οποίος είχε γίνει ένα αίτημα από την εισαγγελία ώστε να έρθει στην Κύπρο και να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε αυτό το αίτημα στη σημερινή διαδικασία και αναφέροντας ότι δεν δικαιολογείται να γίνει αποδεκτό, καθώς θα φαινόταν ως αν να ανοίγω ξανά την υπόθεση, όπως ανέφερε η δικαστής Ντόρια Βαροσότου, και έτσι απέρριψε το αίτημα της εισαγγελίας για κλήτευση του ιατροδικαστή Μαρινελίδη να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου. Άρα και το σημείωμά του που είχε ετοιμάσει για το σκοπό αυτό, ούτε αυτό θα ληφθεί υπόψη. Ούτε αυτό θα ληφθεί υπόψη, Κάντια. Ενώ να σου πω ότι ένα αίτημα και από την οικογένεια ώστε να μην καταθέσει ο ιατροδικαστής Πανίκος Αμπριανός, αυτό δεν έγινε αποδεκτό και έτσι θα καταθέσει κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου, ενώπιον δικαστηρίου στην διαδικασία της θανατικής ανάκρισης που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα. Μάλιστα, Έρικα, σε ευχαριστώ πολύ.